Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Δείτε σήμερα στο Happy Cook. Συνταγή έκπληξη για όσους αγαπούν τις τούρτες. Όχι όμως τις γλυκές, σας ετοιμάσαμε αλμυρή κρέπα τούρτα που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε μια επική μακαρονάδα με ροζέ σάλτσα από άλλο πλανήτη. Σίγουρα θα τη λατρέψετε. Εύκολη, γρήγορη και προπαντός νόστιμη. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Είναι η διάθεσή μας και η σκέψη θετική. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Κάθε μέρα είναι στο σκάι. Ο επιτυχημένος μαγειράς. Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Το καπάνι της Θεσσαλονίκης είναι από τα μέρη στα οποία λατρεύω να βολτάρω. Είναι η κεντρική αγορά της πόλης και σφίζει πάντα από ζωή. Οι πολιτές είναι πρόθυμοι να σε βοηθήσουν στις αγορές σου. Εγώ πάντα εκμεταλλεύομαι αυτή την προθυμία τους και τρυπώνω γεμάτος ερωτήσεις στα μαγαζιά τους για να ανακαλύψω νέα προϊόντα και να κάνω τις συνταγές μου ακόμα πιο ενδιαφέρουσες. Φυσικά, σε αυτή την αναζήτηση νέων υλικών δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Ηρακλής. Μαζί διαλέξαμε τα καλύτερα προϊόντα, απολαύσαμε χρώματα και αρώματα, γεμίσαμε από χαμόγελα και ενέργεια και είπαμε να επιστρέψουμε στην κουζίνα για να σας μαγειρέψουμε. Έλα Ηρακλή, αρκετή βόλτα για σήμερα. Πάμε για μαγείρεμα! Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook. Γεια, ευτύχης εδώ! Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Happy Cook, ο ευτυχισμένος μάγειρας, γιατί το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Και μαγειρεύουμε εδώ, από την υπέροχη Θεσσαλονίκη, απλές, νόστιμες και ιδιαίτερες συνταγές. Σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πολύ απλό, κάτι αγαπημένο. Θα φτιάξουμε κρέπα, αλλά θα τη σερβίρουμε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Κρέπες, κάποιοι δεν έχουν φτιάξει ποτέ. Θα δείτε πώς να τις φτιάξετε, ποιος είναι ο πιο απλός τρόπος, ποια είναι απλή συνταγή. Αλλά θα τη σερβίρουμε με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναδεί. Θα κάνουμε κρέπα τούρτα. Τι είναι αυτό? Κρέπα τούρτα θα είναι. Θα το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να πούμε τα υλικά που έχουμε. Έχουμε αλεύρι για κάθε χρήση. Έχουμε γάλα. Έχουμε δύο αυγά. Αυτά είναι τα τρία βασικά υλικά που βάζεις στην κρέπα. Από εκεί πέρα βάζεις και λίγο αλατάκι. Θα βάλουμε αλάτι μαλαϊών. Μας αρέσει πιο πολύ. Και έχουμε και πιπέρι. Δεν βάζουμε μαύρο πιπέρι επειδή αφήνει κομματάκια. Βάζουμε άσπρο πιπέρι. Ωραία. Και ένα τελευταίο πράγμα που βάζεις στο μείγμα της κρέπας, είτε την κάνεις γλυκά είτε αλμυρή, είναι λίγο ζάχαρη για να δώσει γεύση και βάζεις καλύτερα άχνη ζάχαρη που διαλύεται πιο εύκολα μέσα στο ζυμάρι. Ωραία, λοιπόν. Ξεκινάμε. Πρώτα θα σπάσουμε τα αυγά. Θα χτυπήσουμε εδώ να κάνουμε σαν ομελέτα. Δεύτερο αυγό. Πάμε. Θα βάλουμε αλατάκι. Λίγο πιπέρι. Ωραία. Αν κάνουμε γλυκιά κρέπα, μην βάλετε πιπέρι, Και λίγο άχνη ζάχαρη. Το πολύ μια κουταλιά, δεν θέλει πολύ. Ένα κουταλάκι με μια κουταλιά, ανάλογα από το αν σας αρέσει έτσι να είναι λίγο γλυκιά. Και πάμε τώρα να βάλουμε το γάλα. Εδώ έχουμε περίπου 400 ml γάλα. Μπορούμε να φτιάξουμε αρκετή ποσότητα και να το φυλάξουμε στο ψυγείο. Και για να μην φυλάμε όλο αυτό στο ψυγείο, έτσι το μπολ, μπορούμε να βάλουμε το μείγμα της κρέπας μέσα σε ένα μπουκάλι και να το φυλάξουμε στο ψυγείο. Και οποιαδήποτε στιγμή, ένα πρωινό, θέλουμε να φάμε κάτι ωραίο ζεστό, βγάζουμε, βάζουμε στο τηγάνι και έχουμε τέλεια κρέπα στη στιγμή. Για αυτή την ποσότητα, για αυτή την τούρτα, κρέπα τούρτα που θα φτιάξουμε, θέλουμε καμιά δεκαριά κρέπες. Άρα, ας βάλουμε. Θα είναι όμως μικρές, στο μικρό τηγανάκι. Ωραία, θέλουμε περίπου 200 γραμμάρια αλεύρι. Το κοσκινίζουμε για να μην σβολιάσει. Εδώ. Ωραία. Η κρέπα έχει μεγάλη ιστορία.
έχει τη δική της ιστορία. Κάποιοι λένε ότι προέρχεται από την ρωμαϊκή εποχή, αλλά η επικρατέστερη έτσι ιστορία είναι ότι η καταγωγή της είναι από τη Γαλλία και συγκεκριμένα από τη Βρετάνη. Τέλεια, έτοιμο, είναι η μη παχύρευση το όπως το θέλουμε. Αν θέλουμε να γίνει ακόμα πιο λίο, το περνάμε από το στραγγιστήρι μας ξανά, έτσι, για να φύγουν οτιδήποτε σβόλοι έχουν μείνει μέσα. Τελειώσαμε αυτό. Ωραία, βάλουμε λίγο λαδάκι στο τηγάνι μας. Πολύ λίγο. Και λίγο βάζουμε και στο μείγμα. Βοηθάει να μην κολλήσει. Να πούμε τι άλλα υλικά έχουμε για τη γέμιση. Μέσα έχουμε καπνιστή γαλοπούλα. Απλό αλαντικό. Έχουμε κασέρι, το οποίο θα τρίψουμε. Και θα φτιάξουμε και μια ωραία κρέμα με γιαούρτι, στραγγιστό 2% και με κρέμα τυρί. Και θα φτιάξουμε μικρές τώρα κρέπες, μικρές, έτσι, σε αυτό εδώ το τηγανάκι. Παίρνουμε με την κουτάλα και το ρίχνουμε μέσα. Και με το που το ρίχνουμε, πριν αρχίσει να δένει πάρα πολύ, το κουνάμε γύρω-γύρω. Αν δεν θέλουμε να βγει χοντρή η κρέπα και θέλουμε να βγει πολύ λεπτή, μπορούμε να διάσουμε το υπόλοιπο πίσω στον μπολ μας. Αλλά δεν πειράζει και να είναι λίγο χοντρούτσικη, δεν πειράζει καθόλου. Η κρέπα θέλει μέτρια προς δυνατή φωτιά, 7, όχι ούτε πολύ δυνατή να καεί, ούτε χαμηλή, γιατί θα ψηθεί σωστά και θα μπορείς να τη γυρίσεις. Όταν θα έχει δέσει, αρχίζεις να νιώθεις ότι μπορείς να τη γυρίζεις. Βλέπεις εδώ, ξεκολλάει. Και αφού ξεκολλάει, λίγο ακόμα να πάρει χρώμα, πήρε. Α, λίγο ακόμα να πάρει χρώμα και μόλις πάρει χρώμα, τη γυρνάς. Τέλεια. Αν θέλουμε να αρπάξει παραπάνω, την αφήνουμε λίγο παραπάνω. Και έτσι μπορούμε να φτιάξουμε πολύ ωραίες κρέπες. Χρειαζόμαστε καμιά δεκαριά κρέπες και μετά θα τις χτίσουμε τη μία πάνω στην άλλη. Θα κάνουμε πολυκατοικία κρέπας. Φέρνουμε ένα ωραίο πιάτο εδώ και βγάζουμε την κρέπα. Ω, από εδώ πήρε ωραίο χρώμα. Ωραία, και καθώς εδώ φτιάχνουμε τις υπόλοιπες κρέπες, πάμε να δούμε το tip της ημέρας. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Για να δούμε ερώτηση εδώ δικιά σας στο Facebook σελίδα μας. Μας στέλνετε πολλές ερωτήσεις και κάτω από τα post έχει διάφορα πράγματα. Και εδώ πέρα σχετικά με κρέπες. Λοιπόν, είναι αυτή η κλασική ερώτηση. Τι να κάνω για να μην σβολιάσει η κρέπα, το μείγμα για τις κρέπες. Τι να κάνω για να μην έχει κομματάκια αλεύρι. Και νομίζω πλέον ξέρουμε όλοι τι να κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε έτοιμο μείγμα για κρέπες. Όχι! Όχι! Είναι εύκολο να φτιάξετε κρέπες που σας δείξαμε εδώ. Τι θα κάνετε, πολύ απλά, με ένα σουρωτήρι. Μπορείτε το μείγμα, αν σας βολιάσει, να το περάσετε από το σουρωτήρι και να κρατήσετε μόνο τον εντελώς ρευστό χυλό. Πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, στέλνετε μας ερωτήσεις. Θα τις διαβάζουμε εδώ, στον αέρα. Θα στέλνουμε και χαιρετίσματα. Γεια, γεια, γεια. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Ωραία, και πάμε να συνεχίσουμε. Θα φτιάξουμε πρώτα την κρέμα μας, η οποία έχουμε εδώ πέρα. Τυρί, κρέμα και γιαούρτι. Θα πάρω ένα κουτάλι. Θα βάλω το μισό. Περίπου 100 γραμμάρια τυρί, κρέμα. Καλτώσει γιαούρτι. Πολύ απλή κρέμα. Γιαούρτι και τυρί, κρέμα. Μπορείτε να την κάνετε και γλυκιά με άχνη ζάχαρη. Αλλά εμείς δεν θέλουμε. Και να βάλουμε λίγο μαύρο πιπέρι. Άσπρο πιπέρι. Και λίγο αλάτι. Ωραία. Τέλειο. Αυτό είναι και αρκετά ελαφρύ σε σχέση με το να βάζαμε σκέτο τυρί κρέμα. Και το κρατάμε αυτό στην άκρη. Πάμε τώρα να κάνουμε τη σύνθεση. Παίρνουμε ένα ταψάκι με λαδόκολλα. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς. Μπορούμε να βάλουμε και τον γκριλ αν θέλουμε. Γιατί λίγο θα βάλουμε τις κρέπες μέσα μετά να λιώσουν τα τυριά. Αρχίζουμε τώρα και παίρνουμε από εδώ ωραίες κρέπες. Πάρουμε, ας πούμε, αυτή εδώ που είναι λίγο πιο χοντρή για βάση. Και πρώτα θα βάλω γαλοπούλα και τυράκι τριμμένο. Εντάξει, μην το παρακάνουμε και ξεχυλίσει απ' έξω. Βάζουμε μια δεύτερη κρέπα και πάμε να κάνουμε μια στρώση με το τυρί κρέμα. Εδώ θα βοηθήσει και λίγο μια σπατουλίτσα. Μια μαρίζα, όπως τη λένε οι επαγγελματίες.
Ωραία, λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα. Πασαλήφουμε εδώ πέρα. Ωραία. Όχι, απαγορεύεται αυτό. Όλα επιτρέπονται στην ευτυχισμένη κουζίνα. Στον ευτυχισμένο μάγειρα. Τέλος πάντων, πάμε εδώ. Βάζουμε εδώ αυτό. Και. Κι άλλο. Κι άλλο. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και κέτσαπ, μαγιονέζα, ό,τι θέλετε. Ό,τι αγαπάτε. Φτιάξτε το δικό σας και στείλτε το μας να το δούμε στο Twitter. Epic κατάσταση. Λοιπόν, super happy συνταγή. Με καλή διάθεση και πολύ θετική ενέργεια. Συνεχίζουμε εδώ να συνθέτουμε την κρέπα τούρτα. Ουσιαστικά βάζουμε μία τυρί κρέμα, γιαουρτοκρέμα δηλαδή, γιαουρτοτυροκρέμα, και μία στρώση με αλαντικά και τυρί. Και θα βγει τζετ. Απλώς σε αυτό το σημείο, επειδή παρατήρησα ότι αρχίζει και υψώνεται στη μέση και στα πλάγια μένει λίγο κάτω, θα κάνω άλλο κόλπο. Θα βάλω έτσι το αλαντικό για να δώσει λίγο όθηση στα πλάγια. Τα αριστερά extreme και τα back εδώ να γυρίσουν από την άλλη. Όχι αυτό να πω αλλού. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ αυτό. Βάλε αυτό, εδώ. Πω. Φυσικά αυτό μετά το κόβουμε κομμάτι σαν τούρτα και γίνεται πάρα πολύ τέλειο. Το μόνο κακό είναι ότι εδώ δεν έχεις επιλογές. Ας πούμε, αν κάποιος δεν θέλει να φάει ζαμπόνι, δεν θέλει να φάει τυρί ή κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να φτιάξει τη δικιά του κρέπα. Όλες είναι το ίδιο. Αλλά τέλος πάντων, για μια φορά είναι τέλειο. Εδώ έβαλα και τα δύο. Βάλουμε και τα τρία. Πάρε το. Να την καλύψουμε τώρα σχεδόν όλη για να λιώσει αυτό καλά. Και τα μέσα θα λιώσουν δηλαδή, αλλά θα γίνει τέλειο. Και τώρα αυτό το βάζουμε στο γκριλ. Για να λιώσουν τα τυριά, λίγο να αισθανθεί, να λιώσει και από μέσα. Βασικά το έχω βάλει φούρνο γκριλ μαζί για ένα πεντάλεπτο. Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε κι εσείς. Γράψτε τα υλικά. Για την τέλεια κρέπα τούρτα χρειαζόμαστε 2 αυγά, 1 ποτήρι γάλα, 100 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, αλάτι μαλαϊών, πιπέρι άσπρο, λίγη ζάχαρη και λίγο λάδι για το τηγάνι. Για τη γέμιση χρειαζόμαστε 100 γραμμάρια τυρί κρέμα, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 15 φέτες καπνιστή γαλοπούλα και 100 γραμμάρια τυρί κασέρι τριμμένου. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletchas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μάγειρας Happy Cook! Με τη μία κρέπα που περίσσεψε θα φτιάξουμε κάτι διαφορετικό. Κρέπα sushi. Δηλαδή θα τυλίξουμε την κρέπα με τα ίδια υλικά μέσα. Παίρνουμε εδώ πέρα τυρί, κρέμα. Ασαλήφουμε την κρέπα μας. Ωραία. Όχι πάρα πολύ γιατί θα γίνει μια 9 μετά. Παίρνουμε τις δύο φέτες. Εδώ. Βάζουμε λίγο τριμμένο τυρί. Και παίρνουμε και περιά φλωρίνης σε λωρίδες κομμένη. Και τη βάζουμε εδώ πέρα. Αυτή είναι έτοιμη στο βαζάκι. Γρήγορα πράγματα, εύκολα. Και τη λίγουμε. Πες μέσα ρε φίλε εσύ. Ωραία. Και έχουμε εδώ πέρα ένα τυλιχτό κρεπάκι. Το οποίο παίρνουμε ένα μαχαίρι και το κόβουμε σε... Και το σερβίρουμε έτσι ωραία εδώ στο πιάτο μας. Για κάτι διαφορετικό και κάτι όμορφο, ιδιαίτερο, μπορείτε να το βάλετε αυτό σε ένα τραπέζι για ορεκτικό. Πάρα πολύ ωραία. Να. Αυτό τρώγω. Λοιπόν, φτιάξτε κι εσείς. Τέλειο είναι. Αυτό όμως, αν ακόμα πιο τέλειο. Πάμε να το βγάλουμε. Πω! Τα σπάει, βλέ. Κοιτάξτε εδώ τι φτιάξαμε. Τι είναι αυτό ρε φίλε, τι είναι αυτό. Κρέπα τούρτα, πρέπει να το φτιάξετε κι εσείς. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, να το βάλω εδώ. Πάση. Oh. Εντάξει.
Δεν έχω λόγια. Φτιάξτε το κι εσείς. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να μαγειρέψουμε κι άλλο. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Γεια, ευτύχης, πάλι εδώ. Συνεχίζουμε μια τέλεια συνταγή, μια φανταστική μακαρονάδα, μια γρήγορη μακαρονάδα. Η πιο τέλεια συνταγή για μακαρονάδα με κόκκινη σάλτσα που βάζουμε μέσα λίγο κρέμα και την κάνουμε ελαφρώς ροζέ. Μπορείτε να το παραλείψετε αυτό, αλλά νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τα υλικά είναι λίγα και απλά. Έχουμε τα ζυμαρικά που ήδη βράζουν και αυτή η σάλτσα τη φτιάχνει όσο βράζουν τα ζυμαρικά. Από εκεί και πέρα έχει κρεμμύδι ψιλοκομμένο, ντοματάκια, τα νευλανίδια. Έχουμε πελτέ ντομάτας, μερικές λιαστές ντομάτες που δίνουν τέλεια γεύση στη συνταγή. Έχουμε λίγο σόγια σος, πολύ σημαντικό, δίνει μια ιδιαίτερη γεύση. Αλάτι πιπέρι και λίγο κρέμα γάλακτος, που να βάλουμε λίγο ή πολύ ανάλογα με το πόσο θέλουμε τη συνταγή. Ελαιόλαδο και δύο πιπεριές, μια φλωρίνης και μια κερατό. Θα βάλω το λαδάκι στο τηγάνι. Και θα ξεκινήσω να κόβω τις πιπεριές. Αυτό, να κόψουμε και την άλλη πιπεριά. Και να είναι λίγο ακανόνιστες, δεν πειράζει. Ωραία, έχουμε αυτό, να κόψουμε και την κόκκινη. Από αυτή η μεριά καλύτερα. Πιπεριά, ωραία. Okay. Ωραία, λοιπόν. Να βάλουμε το κρεμμυδάκι εδώ πέρα. Πολύ είναι αυτό, δεν χρειάζεται όλο. Και να βάλουμε μαζί και τις πιπεριές. Πιπεριές κρεμμύδι θέλουν και τα δύο αρκετό στάρισμα, να μαλακώσουν ελαφρώς. Βάλουμε πολύ πιπεριά. Δίνει πολύ γεύση η πιπεριά. Δίνει και βιταμίνες, αλλά δυστυχώς την πιπεριά όταν τη μαγειρεύουμε χάνει τις βιταμίνες της. Γι' αυτό λόγο να τη φάτε και ομοί. Αυτά εδώ θα τα βάλουμε σαλάτα. Ωραία. Να βάλουμε λίγο αλατάκι. Και περιμένουμε. Στο μεταξύ έχουμε βάλει να βράζουμε μακαρόνια, έχουμε ζυμαρικά βίδες εδώ, έτσι για να ξεβιδωθούμε σήμερα. Γενικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να βάλετε και ολικής. Εμείς έχουμε απλά ζυμαρικά βίδες, αλλά αυτή η συνταγή γενικά πάει πολύ με μικρά ζυμαρικά. Να κόψω λίγο για τις λιαστές ντομάτες. Η λιαστή ντομάτα έχει μια ιδιαίτερη γεύση. Μπορείτε, αν θέλετε, να τη λιώσετε και στο blender για να τη βάλετε μέσα, αλλά και με μικρά κομματάκια, αν είναι, θα βγει τέλεια η συνταγή. Σε αυτή τη συνταγή βάζουμε τρεις μορφές. Τρεις διαφορετικές ντομάτες. Και λιαστή ντομάτα και ντοματάκια φρέσκα, βελανίδια, αλλά και πελτέ ντομάτας. Είναι πολύ ντομάτο συνταγή. Ωραία. Αν δεν έχετε και φρέσκες ντομάτες, μπορείτε να βάλετε και ψιλοκομμένα ντοματάκια. Απλώς στραγγίστε τα λίγο. Δεν θέλουμε πάρα πολλά ζουμιά σε αυτή τη συνταγή. Αν χρειαστεί ζουμί, θα βάλουμε λίγο από των μακαρονιών. Να κόψουμε και τα ντοματίνια. Βάλουμε λίγο ντοματίνι. Μπορεί να τα βάλουμε έτσι ολόκληρα. Μπορεί να τα κόψουμε όπως θέλουμε να τα κόψουμε. Ίστο έτσι, ίστο αλλιώς. Δεν έχει σημασία. Απλώς λίγο πολύ να είναι ίδιο μέγεθος. Τα πολύ μεγάλα τα κόβουμε στα 4. Ωραία. Φτάνουν αυτά. Τα βάζουμε και αυτά μέσα. Πλούσια μακαρονάδα με λαχανικά, πάρα πολύ ωραία. Θα βάλουμε τώρα και τη σόγια σος. Αντί να τη σβήσουμε με κάτι άλλο, βάζουμε τη σόγια σος. Δίνει πάρα πολύ ωραία γεύση. Δοκιμάστε το. Μ' αρέσει εμένα πάρα πολύ. Και γενικά η σόγια σος λένε ότι δίνει αυτή την πέμπτη γεύση, την ουμάμι, που έχουν και άλλα πράγματα, αλλά έχει και η σόγια σος. Ωραία. Πάμε! Λίγο πιπεράκι. Μιτσάρα! Γεια σου ρε Μίτσο, ήρθες! Μας χωμύρισε φαγητό, ε! Τι γίνεται? Καλά όλα? Γεια, ευτυχή! Είμαι καλά, ευχαριστώ! Μπράβο, θα φας, ε! Ναι, και δεν θα φάω! Έλα, χτύπα λίγο τυράκι! Ευχαριστώ, ευτυχή! Έλα μετά για μακαρόνια! Ωραία, τα μακαρόνια είναι έτοιμα! Κρατάμε και λίγο από το νεράκι τους! Η σάλτσα μας
πάει περίφημα. Δεν θέλουμε να υπερμαγειρέψουμε τα λαχανικά. Θέλουμε οι περιές να κρατάνε λίγο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αν δεν σας αρέσει, αφήστε τα παραπάνω. Απλώς, όσο πιο σχετικά ομά είναι τα λαχανικά και κρατάνε στο δόντι, τόσο περισσότερες βιταμίνες έχουν. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Τώρα να βάλουμε και το πελτέ ντομάτας. Δεν βάζουμε πάρα πολύ. Τόσο. Και εδώ έχει ακόμα λίγο νερό. Θα το ρίξουμε. Ωραία, βάζουμε και λίγο νερό από τα ζυμαρικά. Αυτό βοηθάει ώστε να γίνει πιο υγρή η σάλτσα, αλλά να μην γίνει επίπεδη, γιατί το νερό από τα ζυμαρικά έχει άμυλο μέσα. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται. Και ένα πράγμα που έμεινε είναι η κρέμα γάλακτος. Χαμηλώνω τώρα τη φωτιά και κάνω το τελικό στάδιο της συνταγής. Θα βάλω την κρέμα. Άντε όλοι. Έχουμε να φάμε πολλά άτομα. Και τα μακαρόνια. Τα βάζουμε πάντα μέσα τα μακαρόνια. Δεν σερβίρουμε τα μακαρόνια και από πάνω ρίχνουμε τη σάλτσα. Θα ανακατεύουμε στο τηγάνι μαζί με τη σάλτσα και μετά σερβίρουμε σε ένα πιάτο. Ένα πιάτο. Πού είναι το πιάτο? Να το πιάτο. Μέσα εδώ θα βάλω λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από πάνω. Μαζί δηλαδή. Να κάνουμε αυτό που λένε οι Ιταλοί μεντικάρε, έτσι να λιώσουν τα πάντα. Και μαζί θα λιώσει και τυρί. Βάζουμε και λίγο τυράκι. Μπορείτε να βάλετε παρμεζάνα, αλλά μας εδώ στη Θεσσαλονίκη μας αρέσει έτσι γενικά να βάζουμε κασέρι σε όλα. Βασικά μας αρέσει να τα λέμε όλα κασέρι, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, βλέπετε λιώνει, μπορούμε να βάλουμε και μετά στο πιάτο από πάνω. Είναι επικότατη και μοσχομυρίζει. Ωραία, λοιπόν, και όση ώρα σερβίρουμε εσείς να δείτε τα υλικά για να φτιάξετε αυτή τη μακαρονάδα και να συνοδέψετε με το αγαπημένο σας αναψυκτικό. Πάμε. Για την επική μακαρονάδα με ροζέ σάλτσα χρειαζόμαστε μισό πακέτο ζυμαρικά βίδες, ένα κρεμμύδι ξερό, 5 λιαστές ντομάτες, 2 πιπεριές, μία κόκκινη και μία πράσινη, μία κουταλιά σόγια σος και μία κουταλιά πελτέ ντομάτας, 10 ντοματίνια βελανίδια ή εναλλακτικά μία ντομάτα ψιλοκομμένη, ένα κουταλάκι αλάτι μαλαΐων και 50 ml κρέμα γάλακτο. Συνοδεύουμε αυτή την τέλεια μακαρονάδα με το αγαπημένο μας αναψυκτικό. Θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά ή να δείτε άλλες πολλές ωραίες μακαρονάδες, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook! Η τέλεια μακαρονάδα είναι έτοιμη! Λοιπόν, φτιάξτε κι εσείς και αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Θα τα πούμε την επόμενη φορά και φυσικά να θυμάστε το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Να μαγειρεύετε ωραία και να περνάτε ακόμα πιο ωραία. Τα λέμε αύριο. Όταν φτιάξετε τη μακαρονάδα, ξέρετε, στο Twitter, φωτογραφία. Γεια χαρά. Επικύλα. Γεια μας. Κρέπα, τούρτα, 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 κρέπα και μακαρονάδα με λαχανικά. Κάθε μέρα νέα, νέα συνταγή, μία συνταγή για να φτιάξεις κι εσύ. Happy Cook! Μπράβο! Αυτό είναι! Έτσι, έτσι! Ησυχία! Τρώμε! Ελάτε! Και εμείς θέλουμε!